Πολύ πιθανό το ενδεχόμενο να ανοίξουν τα σχολεία με την έναρξη του νέου έτους. Πιθανότατα να έχουμε ανακοινώσεις ακόμα και σήμερα, σύμφωνα με όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Εμείς θα συνομιλήσουμε ευθύς αμέσως με τον Γιώργο το Μακράκη. Είναι πρόεδρος του Συλλόγου Πρωτοβάθμιας Δομήνικος Θεοτοκόπουλος. Κύριε Μακράκη, χρόνια πολλά. Σας ευχαριστήσω πολύ. Χρόνια πολλά. Καλησπέρα. Αναφορικά με τα σενάρια που έχουν δει το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ώρες για άνοιγμα σχολείων μετά τις 7 του Γενάρη, τι λένε οι εκπαιδευτικοί? Εμείς από την πρώτη στιγμή, και ήταν η σταθερή μας θέση αυτή, να είναι ανοιχτά τα σχολεία, καθώς υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα εκπαιδευτικής φύσης όσον αφορά με τη διαδικασία της εξαποστάσεως εκπαίδευσης, ζητήματα που έχουν να κάνουν και με το ότι δεν μπορεί να αντικαταστήσει τηλεκπαίδευση τη διαζώση σε εκπαιδευτική διαδικασία. Και από την άλλη, πάρα πολλοί μαθητές δεν έχουν την πρόσβαση για πολλούς και διάφορους λόγους και δεν έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα όσον αφορά την εξαποστάσεως. Έχετε κάποια ενημέρωση της τελευταίας στιγμής αναφορικά με το άνοιγμα των σχολείων το Γενάρη του 2021? Σήμερα έχουν μία συνεδρίαση, από ό,τι γνωρίζουμε, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας με τους εμπεριγνώμονες. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι σήμερα δεν θα αποφασιστεί κάτι. Θα γίνει μία πρώτη εκτίμηση. Εκφράζω μία επιφύλαξη όμως ότι αυτή τη στιγμή και με την σημερινή ανακοίνωση της αύξησης των κρουσμάτων, αλλά και το ότι 7 Γενάρη θα είναι ίσως σχετικά νωρίς να υπάρχει μία σαφής επιδημιολογική εικόνα λόγω των εορτών με τη μεγαλύτερη κίνηση που υπήρχε ούτως ή άλλως και την πιθανή εκτίμηση για αύξηση των κρουσμάτων, θεωρούμε ότι είναι λίγο δύσκολο να ανοίξουν αυτή τη στιγμή τα σχολεία με τους όρους που λειτουργούσαν και πριν. Κύριε Μακράκη, το προηγούμενο κλείσιμο. Έχω δύο ερωτήματα. Στο πρώτο, μπορείτε να μου απαντήσετε. Άντε και ανοίγουν τα σχολεία, είμαστε έτοιμοι από πλευράς στελέχωσης? Υπάρχουν οι δάσκαλοι στην πρωτοβάθμια, οι καθηγητές στη δευτεροβάθμια? Το δεύτερο ερώτημα, βέβαια, στην περίπτωση που υπάρχει κρούσμα, θα κλείσει το σχολείο πάλι το τμήμα? Στο πρώτο σκέλος, μπορείτε να μου απαντήσετε. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν ελλείψεις κυρίως στο κομμάτι που αφορά τις δομές της ειδικής αγωγής, δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά κενά εκπαιδευτικών στην παράλληλη στήριξη, δηλαδή για μαθητές που χρειάζονται εξατομικευμένη μαθησιακή υποστήριξη. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις κενών, κυρίως σε ειδικότητες και κάποιες ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό δασκάλων και νηπιαγών, οι οποίες θα πρέπει, αφού αν και αποφασιστεί προφανώς να ανοίξουν οι σχολικές μονάδες, θα πρέπει αυτή τη στιγμή να προχωρήσουμε σε προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Διότι μην ξεχνάμε ότι έχουμε και εκπαιδευτικούς που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, οπότε θα αξιοποιήσουν τη δυνατότητα να κάνουν τηλεκπαίδευση σε παιδιά που και αυτά ακριβώς είναι στην κατηγορία των ευπαθών με ομάδων τις και τρίμηνες, δεν μπορούν να πάνε σχολείο. Με τις τρίμηνες συμβάσεις COVID, τι έχει συμβεί? Έχουν γίνει προσλήψεις τρίμηνων συμβάσεων. Ναι. Σε λίγο διάστημα χρονικό θα ολοκληρωθούν οι συμβάσεις αυτές. Πιθανή εκτίμηση είναι ότι αυτές οι συμβάσεις εκ των πραγμάτων θα ανανεωθούν, διότι είναι απαραίτητες για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων, είτε αν ανοίξουν τα σχολεία και έχουμε διαζώσει εκπαιδευτική διαδικασία, είτε και ως εξαποστάσεως εκπαίδευση, διότι αυτοί οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται αυτή τη στιγμή για να καλύψουν ανάγκες που υπάρχουν στα σχολεία. Για το άλλο ζήτημα, προφανώς αυτό που εγώ πρέπει να τονίσουμε από τη μεριά της εκπαιδευτικής κοινότητας και το έχουμε θέσει, είναι το αν υπάρχουν προβλήματα, προφανώς θα πρέπει να γίνονται τεστ, και αφού αποφασιστεί, αν θέλετε, το άνοιγμα των σχολικών μονάδων, είτε αυτό είναι 8 Γενάρη, είτε είναι 18 ή οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία, θα πρέπει να γίνονται μαζικά τεστ στη σχολική κοινότητα, προκειμένου να υπάρχει επιδημιολογική εικόνα. Κύριε Μακράκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλές γιορτές. Να ευχηθώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.